τετραήμερη κράτηση των τριών υπόπτων για την υπόθεση με τα Dreambox διέταξε το δικαστήριο έπειτα από μια πολύωρη συνεδρία. Πρόκειται για δύο πρόσωπα από τη Λεμεσό και ένα από τη Λάρνακα. Οι διοκτικές αρχές στην Κύπρο και στο εξωτερικό φαίνεται πως εξαρθρώνουν ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα στην Ευρώπη. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά μεγάλο δίκτυο με εταιρείες ηλεκτρονικές διευθύνσεις και σερβερς που αρχίζουν από την Ευρώπη και φτάνουν μέχρι και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα, στο στόχαστρο των ανακριτών βρίσκονται και άλλα πρόσωπα, τα οποία φέρονται να είναι συνεργάτες των υπόπτων που έχουν συλληφθεί. Ο χώρος των συλλήψεων είναι σίγουρο ότι θα συνεχιστεί, αφού στην αρχική καταγγελία της Νόβα Ελλάδος αναφέρονται τουλάχιστον άλλα 9 πρόσωπα. Υπάρχει πλήρης συντονισμός και συνεργασία με τη Europol και τις άλλες εμπλεκόμενες ευρωπαϊκές χώρες. Κατά τη διάρκεια των ερευνών έχουν κατασχεθεί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σερβερς, σκληροί δίσκοι, συσκευές αποθήκευσης δεδομένων USB, κινητά τηλέφωνα, διάφορα έγγραφα και σημειώσεις με διάφορα ονόματα και αναμένεται ότι η διαδικασία θα είναι χρονοβόρα για τη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής. Στην Κύπρο το κύκλωμα είχε τουλάχιστον 1.000 συνδρομητές, οι οποίοι ήδη βλέπουν μαύρο στις οθόνες τους. Ευρύτερα το παγκόσμιο πελατολόγιο φτάνει το 500.000, με τον τζίρο να ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Καθοριστικό ρόλο στην εξάθρωση του παράνομου κυκλώματος έπαιξε και η ΣΥΤΑ, η οποία κατήγγειλε κλοπή του σήματος της ΣΥΤΑ Vision από τον Μάιο του 2017. Πάντως η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες και αναμένεται να ληφθούν περίπου 400 καταθέσεις από πελάτες καθώς και από το οικογενειακό περιβάλλον των υπόπτων.